τρελάνεις, θα με πεθάνεις. Άνοιξε τα μάτια σου και κοίτα τι μου κάνεις. Θα με τελειώσεις, θα μ' αρρωστήσεις. Και στο τρελάδικο μια μέρα θα με κλείσεις. Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στα πλατό μας ένα πολύ αγαπημένο μου φίλο, έναν personal trainer, ο οποίος ασχολείται με την άθληση, την άσκηση και θα μας μιλήσει σήμερα εκτός από τη διατροφή και για κάποια συμπληρώματα. Είναι ο αγαπημένος μου Μιχάλης Ευαγγέλου. Μιχάλη μου, καλησπέρα, καλή χρονιά, καλώς ήρθες στην εκπομπή μας. Καλησπέρα Άννα μου, καλησπέρα στους αγαπητούς μας τηλεθεατές και καλή χρονιά. Μιχάλη μου, τώρα σαν personal trainer, πόσο σημαντικό είναι ένας άνθρωπος να τρέφεται σωστά ή αν δεν τρέφεται να παίρνει κάποια συμπληρώματα διατροφής? Είναι πάρα πολύ σημαντικό ένας αθλούμενος αλλά και μη αθλούμενος ταυτόχρονα να τρέφεται σωστά. Γιατί όταν τρώει τηγανιτά, όταν τρώει κυρίως τροφές οι οποίες δεν είναι σωστές για τον οργανισμό, τότε επιφέρει άλλα αποτελέσματα όπως κύρωση του ύπατος, όπως πέτρα στα νεφρά, και ψηλή χοληστερόλη, με αποτέλεσμα ίσως και το θάνατο. Ναι. Δεν θέλουμε αυτό το αποτέλεσμα φυσικά. Γι' αυτό και έχουν βγει τα συμπληρώματα διατροφής που αντικαθιστούν κάποιες τροφές οι οποίες και είναι πάρα πολύ υγιεινές. Όπως παραδείγματος χάρη αυτή εδώ η πρωτεΐνη. Ναι. Η πρωτεΐνη αυτή αντικαθιστά το πρόγευμα. Δηλαδή, με κάθε ένα σκουπ πρωτεΐνη από αυτήν εδώ, στη συγκεκριμένη τη USN, λαμβάνεις 25 γραμμάρια πρωτεΐνη γρήγορης αποδέσμευσης, 1 γραμμάριο ζάχαρη μόνο και 1 γραμμάριο υδατάνθρακα. Η ζάχαρη είναι πολύ επιβλαβές στον οργανισμό μας, γι' αυτό και πρέπει να την αποφεύγουμε, γιατί μας δημιουργεί και το λίπος και ίσως στο μέλλον και διαβήτη. Επίσης, η συγκεκριμένη πρωτεΐνη περιέχει πολλά μέταλλα και πολλές βιταμίνες για να μας βοηθήσει και στο ανοσοποιητικό σύστημα, καθώς και τα αμινοξέα, λευκίνη, ισολευκίνη, βαλίνη, που βοηθούν στο χτίσιμο του μυκού ιστού. Επίσης, την παίρνουμε και αμέσως μετά την προπόνηση, γιατί κατά τη διάρκεια της προπόνησής μας καταναλώσαμε πολλές θερμίδες και πολύ πρωτεΐνη. So, για να μην πάθουμε καταβολισμό που λέμε, παίρνουμε αμέσως μετά την προπόνηση ένα σκουπ πρωτεΐνη με αποτέλεσμα το μη καταβολισμό και με τη μη κόπωση των μυκών ομάδων που γυμνάσαμε αμέσως μετά την προπόνηση. Επίσης, αμέσως μετά την προπόνηση παίρνουμε την λεγόμενη γλουταμίνη. Η γλουταμίνη είναι το αμινοξέο το οποίο βοηθά στην αποκατάσταση των μυκών ομάδων μετά την προπόνηση. Δηλαδή στην ξεκούραση των μυκών ομάδων που γυμνάσαμε μετά την προπόνηση, ούτως ώστε να μπορέσουμε να γυμναστούμε ξανά την επόμενη μέρα έντονα και να μην νιώθουμε εκείνα τα λεγόμενα πιασίματα σε εισαγωγικά κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Ή και μετά την προπόνηση. Ή και μετά την προπόνηση, σωστά. Λόγω του ότι η γλουταμίνη μας βοηθά στην άμεση αποκατάσταση και ξεκούραση των μυκών ομάδων που γυμνάσαμε κατά τη διάρκεια εκείνης της ημέρας. Ναι. Επίσης είναι τα αμινοξέα μας. Τα αμινοξέα μας, η λευκίνη, ισολευκίνη, βαλίνη, όπως προανέφερα, μας βοηθούν στο χτίσιμο μυκού ιστού, αλλά και κατά τη διάρκεια της προπόνησης, διότι τα παίρνουμε κατά τη διάρκεια της προπόνησης αυτά εδώ, μας βοηθούν και στην ενυδάτωση και στην αναπλήρωση χαμένων μετάλλων και βιταμινών τα οποία έχουμε χάσει κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Ναι. Επίσης ένα πάρα πολύ άλλο σημαντικό προϊόν, Άννα μου, το οποίο θέλω να αναφέρω, είναι το προεξαξητικό, δηλαδή το προϊόν το οποίο πίνεις πριν την προπόνηση. Το πίνεις πριν την προπόνηση, ούτως ώστε να σου δώσει την απαιτούμενη ενέργεια, διότι πολλοί άνθρωποι κάνουν σκληρές δουλειές, καταπονημένες δουλειές οι οποίες τους φέρουν αποτελέσματα κόπωσης και δεν έχουν την απαιτούμενη ενέργεια να πάνε στο γυμναστήριο και να γυμναστούν. Με αυτό εδώ το προϊόν θα έχουν την απαιτούμενη ενέργεια, γιατί περιέχει μέσα καφεΐνη, βιταλαλίνη, γκουαράνα, green tea, βότανα τα οποία σου δίνουν την όθηση να γυμναστείς αλλά και την απαιτούμενη εκρηκτικότητα και ενέργεια που χρειάζεσαι για να βγάλεις έντονη προπόνηση. Επίσης, Άννα μου,
αυτό εδώ το προϊόν, η λεγόμενη κρεατίνη, μπορούμε να την πίνουμε για να δυναμώσουμε τους τένοντές μας, να μην τραυματιζόμαστε και επίσης... Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό, λόγω του ότι πολλοί αθλούμενοι σηκώνουν βαρετά κιλά στο γυμναστήριο ή και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι κάποια ηλικία, οι τένοντές τους τραυματίζονται πολύ πιο εύκολα. Με αυτό εδώ το προϊόν δυναμώνουν οι τένοντές τους, δεν τραυματίζεσαι εύκολα. Επίσης, λόγω της κατακράτησης υγρών που έχουν, μπορούν να έχουν αύξηση καθαρής και ποιοτικής μάζας, αλλά και δύναμης. Αυτό εδώ το κάνει η κρεατίνη. Επίσης, έχουμε αυτό εδώ το προϊόν, το Sleep Aid. Το Sleep Aid είναι ένα βιταμινούχο προϊόν, το οποίο περιέχει ασβακάντα, μελατονίνη και ζίνκ. Αυτά τα τρία βότανα βοηθούν κάποιους ανθρώπους όταν είναι κουρασμένοι ή όταν δεν μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ σωστά, τότε να έχουν ένα πολύ πιο όμορφο και βαθύ ύπνο. Αυτά τα προϊόντα τα βρίσκουμε μόνο σε καταστήματα συμπληρώματων διατροφής, στο Pimp My Body Supplement Stores και όχι μόνο. Μπορούμε να βρούμε και βιταμίνες και ηλεκτρολίτες, καθώς και άλλα προϊόντα που θα δυναμώσουν και το ανοσοποιητικό μας σύστημα, τώρα και με τον κορονοϊό και με τη γρήπη α, διότι ακούω πάρα πολλούς. Είναι πάρα πολλές οι ιώσεις στο τελευταίο διάστημα και θεωρώ είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να προμηθεύουμε, μάλλον καλύτερα να δίνουμε στον εαυτό μας κάποια συστατικά τα οποία να μας βοηθούν για να μην είμαστε τόσο ευάλωτοι επιρρεπείς στις ιώσεις. Και δεν μπορούμε να τα βρούμε μόνο στα φαρμακεία. Αυτά τα συμπληρώματα μπορούμε να τα βρούμε αλλά και στο κατάστημα συμπληρωμάτων διατροφής, Pimp My Body. Όπως βιταμίνες, μέταλλα, ηλεκτρολίτες και ούτω καθεξής. Πολύ ωραία. Και εδώ νομίζω υπάρχει, έχουμε ένα γλυκό, μια σοκολάτα. Σωστά. Αυτό άφησα... πρόσεξα εγώ. Ναι, το άφησα στο τέλος αυτό, διότι αυτή η μπάρα σοκολάτας είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι... πολύ ωραία σε γεύση, είναι γλυκό καταρχήν, χωρίς σχεδόν καθόλου ζάχαρη. Είναι η ίδια γεύση όπως κανονική σοκολάτα, απλά χωρίς καθόλου ζάχαρη. Περιέχει 20 γραμμάρια πρωτεΐνη καθώς και βιταμίνες και μπορούμε να τη φάμε ενδιάμεσα της μέρας σαν snack, ούτως ώστε να μην έχουμε αυτή την αίσθηση της πείνας μέχρι να πάμε να φάμε το επόμενο μας κυρίως και μεγάλο γεύμα. Δηλαδή αυτή η σοκολάτα μπορεί να αντικαταστήσει ένα γεύμα. Ένα μικρό γεύμα. Ένα διάμεσο. Μπράβο, ένα διάμεσο γεύμα, ναι. Και δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου ζάχαρη και είναι η ίδια γεύση όπως μια κανονική σοκολάτα και μπορώ να πω ακόμη καλύτερη. Ναι, συμφωνώ. Την έχεις δοκιμάσει από ό,τι φαίνεται. Καθημερινά. Λοιπόν, Μιχάλη μου, θα ήθελα να σε ρωτήσω. Αυτά τα συμπληρώματα διατροφής πρέπει να τα παίρνει μόνο κάποιος άνθρωπος που γυμνάζεται ή μπορεί να τα πάρει και κάποιος άνθρωπος ο οποίος δεν γυμνάζεται? Σε αυτό θα ήθελα να αναφερθώ, Άννα μου. Κάποια συμπληρώματα, ναι, πρέπει να τα παίρνουν μόνο αθλούμενοι. Δηλαδή, όπως την κρεατίνη και το pre-workout. Τα υπόλοιπα τώρα συμπληρώματα διατροφής, όπως πρωτεΐνη, γλουταμίνη, BCAAs, βιταμίνες, ηλεκτρολίτες, όχι. Μπορούν να τα παίρνουν όλοι οι αθλούμενοι. Διότι έχει ανθρώπους που δεν προλαβαίνουν να φάνε κατά τη διάρκεια της μέρας τους λόγω του ανεπτυγμένου ωραρίου που έχουν στη δουλειά και λόγω του ότι δεν προλαβαίνουν να φάνε, τότε ναι, θα πιούν μια πρωτεΐνη ούτως ώστε να αντικαταστήσουν τα γεύματά τους. Η γλουταμίνη θα τις βοηθήσει στην αποκατάσταση και στη ξεκούραση. Το BCAA στην ενυδάτωση. So, ναι, μπορεί να τα πίνει και κάποιος ο οποίος δεν γυμνάζεται. Όλα τα συμπληρώματα. Πολύ ωραία. Και θα ήθελα να μου πεις τώρα, κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει κάποια θέματα υγείας, μπορεί να παίρνει αυτά τα συμπληρώματα? Όπως διαβήτη για παραδείγματος χάρη, κάποιες άλλες ασθένειες, χοληστερόνη. Φαντάζομαι ότι κάποια προϊόντα θα μπορεί να τα πάρει κάποιος άνθρωπος ο οποίος πάσχει από κάποια ασθένεια χρόνια και κάποια προϊόντα δεν θα μπορεί να τα πάρει. Σε ευχαριστώ για την ερώτηση που μου έθεσες, Άννα μου, διότι ναι, υπάρχουν κάποια συμπληρώματα όπως οι πρωτεΐνες του όγκου, οι οποίες επειδή περιέχουν ζάχαρη και πολλές θερμίδες, ναι, αυτές δεν μπορούν να τις πάρουν ανθρώποι με διαβήτη. Αλλά αυτή εδώ την πρωτεΐνη, επειδή δεν περιέχει σχεδόν καθόλου ζάχαρη, ούτε λακτόζη, ναι, μπορεί να την πάρει κάποιος
άνθρωπος ο οποίος έχει διαβήτη. Επίσης, στο κατάστημα Pima Ipoti υπάρχουν άτομα, έρχονται άτομα, πελάτες μου, οι οποίοι είναι επιρρεπείς στη λακτόζη. Κι εγώ. Και εσείς είσαστε ναι. επιρρεπείς στη λακτόζη. Ναι. Ωραία. Αυτή η πρωτεΐνη εδώ, η Blue Lab USN, είναι η καταλληλότερη. Διότι δεν περιέχει σχεδόν καθόλου λακτόζη και περιέχει και το συστατικό Tolerize L. Το Tolerize L είναι ένα συστατικό το οποίο όταν έχεις δυσανεξία στη λακτόζη, συγγνώμη, το αποτρέπει. Ούτως ώστε να μην έχεις καθόλου φουσκώματα και να μην νιώθεις καθόλου τον κορεσμό της λακτόζης. So, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ναι, είναι επιρρεπείς στη λακτόζη, στη ζάχαρη, μπορούν να πάρουν τα συμπληρώματα διατροφής. Φτάνει να είναι υπό τη σωστή καθοδήγηση του ειδικού ή του ιδιοκτήτη του καταστήματος που τα ξέρει. Και αυτά τα συμπληρώματα μπορούμε να τα παίρνουμε εφόρου ζωής και ανελιπώς ή χρειάζεται κάποιες φορές να κάνουμε κάποια μικρά διαλύματα και να τα συνεχίσουμε αργότερα. Πολύ ωραία η ερώτησή σου. Κάποια συμπληρώματα ναι, μπορούμε να τα πάρουμε επί καθημερινής βάσεως χρονιαία. Κάποια άλλα όμως όχι, όπως η κρεατίνη παραδείγματος χάρη. Την κρεατίνη πρέπει να την κάνουμε έναν κύκλο 2 μηνών, σταματάμε 2 μήνες για να μην έχουμε πέτρα στα νεφρά. Διότι αν την συνεχίσουμε ολόχρονα, ίσως να μας αποφέρει το αποτέλεσμα της πέτρας στα νεφρά. Τα υπόλοιπα τώρα συμπληρώματα, ναι, μπορούμε να τα παίρνουμε ολόχρονα χωρίς κάποιο πρόβλημα. Και όσον αφορά τα προϊόντα και τα συμπληρώματα που βοηθούν έναν άνθρωπο ο οποίος ασκείται και γυμνάζεται, είναι καλύτερα να τα παίρνει πριν ή μετά την άσκηση? Κάποια συμπληρώματα πρέπει να τα παίρνεις πριν την άσκηση και κάποια μετά. Όπως έχω προαναφέρει, την πρωτεΐνη θα την παίρνεις το πρωί και αμέσως μετά την προπόνηση για την άμεση απορρόφηση και μη καταβολισμό των μυϊκών ομάδων που γυμνάσαμε. Το pre-workout, δηλαδή το προϊόν που παίρνουμε πριν την προπόνηση, είναι για την απαιτούμενη ενέργεια που χρειαζόμαστε. Γι' αυτό και το παίρνουμε πριν την προπόνηση για να δράσει και έτσι να έχουμε την απαιτούμενη ενέργεια που χρειαζόμαστε. Επίσης, η γλουταμίνη την παίρνουμε αμέσως μετά την προπόνηση μαζί με την πρωτεΐνη, ούτως ώστε να μας δώσει τη σωστή αποκατάσταση και ξεκούραση των μυϊκών ομάδων. Και τον BCA κατά τη διάρκεια της προπόνησης για τη σωστή ενυδάτωση όλων των μυϊκών ομάδων, των μυϊκών ιστών και του οργανισμού που χρειάζεται το σώμα μας κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Ναι. Και κάποια συμπληρώματα είναι καλύτερα να τα παίρνουμε πριν ή μετά το φαγητό? Κάποια συμπληρώματα πρέπει να τα παίρνουμε ναι, αμέσως μετά το φαγητό, ούτως ώστε να είναι γεμάτο το στομάχι μας. Αυτό δεν το γνωρίζω. Ναι, να είναι γεμάτο το στομάχι μας για να μην προκαλέσουν οποιοδήποτε θέμα. Στο στομάχι. Σωστά. Ναι. Και όχι μόνο στο στομάχι, αλλά και στα νεφρά. Δεν τα έχω φέρει σήμερα εδώ μαζί μου τα συγκεκριμένα προϊόντα, αλλά αν κάποιος πάει να ψωνίσει από κάποιο μαχαζί με συμπληρώματα διατροφής, καλό είναι να λέει του ιδιοκτήτη ή του πολιτή που είναι εκεί, καθώς έχει τις γνώσεις, ότι έχει κάποιο πρόβλημα με τα νεφρά του, με το στομάχι του, ούτως ώστε να μπορέσει να του δώσει κάτι το οποίο είναι σωστό για εκείνον. Να μην πηγαίνει μόνο με τις δικές του γνώσεις ο πελάτης. Γιατί ίσως δεν είναι και σωστό. Όχι βέβαια, ναι. Για όλα υπάρχει ένας ειδικός που μπορεί να σε καθοδηγήσει σωστά. Μιχάλη μου, τώρα, επειδή φαντάζομαι υπάρχουν πολλά συμπληρώματα, εσύ τι θα επέλεγες να δώσεις σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος θέλει να κάνει ένα συνδυασμό για να μπορεί να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες που έχει ένας οργανισμός? Τι θα του πρότεινες? Ένα σωστό συνδυασμός, Άννα μου, για να ξεκινήσει ένας αθλούμενος και να μπορέσει να χτίσει ένα σωστό σώμα, θα του πρότεινα για αρχή, καταρχήν θα ερχόταν εκεί, θα τον έβλεπα, θα τον ρωτούσα ορισμένες ερωτήσεις, αν έχει οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας, ναι. Αν δεν έχει, τότε θα του πρότεινα κάποια συμπληρώματα τα οποία θα, για αρχή θα τον βοηθούσαν να χτίσει ένα όμορφο σώμα. Όπως η πρωτεΐνη βασικά, είναι το βασικότερο συμπλήρωμα η πρωτεΐνη, μετά θα του πρότεινα σίγουρα και τα BCAAs, καθώς και την γλουταμίνη. Αυτά τα 3 βασικά συμπληρώματα θα τον βοηθήσουν στο καλύτερο χτίσιμο μυϊκού ιστού, στην καλύτερη απορρόφηση της πρωτεΐνης
και επίσης και στην καλύτερη ενυδάτωση. Αυτά τα τρία βασικά συμπληρώματα είναι νομίζω τα ιδανικότερα για να ξεκινήσει ένας αθλούμενος, για να χτίσει ένα όμορφο σώμα, να δημιουργήσει ένα όμορφο σώμα και μετά στο μέλλον να έρχεται να πιάνει οποιαδήποτε άλλα προϊόντα θέλει. Ναι. Πάντα με την καθοδήγηση του ειδικού. Ναι. Και σε περίπτωση που κάποιος άνθρωπος δεν έχει το χρόνο ή τέλος πάντων δεν αρέσει σε όλους η γυμναστική, τι θα του πρότεινες, ένα συνδυασμό καλό για να μπορεί έτσι να βοηθήσει τον οργανισμό του περισσότερο για θέματα υγείας? Για θέματα υγείας θα του πρότεινα καταρχήν να πάρει την πρωτεΐνη του. Η πρωτεΐνη του θα τον βοηθούσε φυσικά και στην αναπλήρωση μετάλλων, βιταμινών, αλλά και στην αντικατάσταση κάποιων άλλων γευμάτων τα οποία ίσως να ήταν μέσα στο διατροφολόγιο του και ήταν κακά για την υγεία του, πολυβιταμινών και ένα σωστό αμινοξέο, τον BCAA δηλαδή, που θα τον βοηθήσει, όπως προείπα και πριν, στη πιο σωστή ενυδάτωση. Πάλι αυτά τα τρία συμπληρώματα νομίζω είναι και τα πιο σωστά για ένα μη αθλούμενο, συγγνώμη, που δεν έχει το χρόνο να πάει προπόνηση. Ναι, τώρα να σε ρωτήσω και κάτι άλλο έτσι, κάτι διαφορετικό. Εσύ σαν personal trainer, Μιχάλη μου, καθοδηγείς τα δικά σου άτομα τα οποία σε εμπιστεύονται για να ασκηθούν μαζί σου και να τα συμβουλεύσεις, τα καθοδηγείς και διατροφικά, τα στέλνεις σε κάποιον ειδικό και σε συνδυασμό με κάποιον ειδικό δίνεις και αυτά τα συμπληρώματα? Αν και κατέχω το κομμάτι της διατροφολογίας, γιατί σπούδασα και σύμβουλος προπόνησης και διατροφής, δεν τους βγάζω απαραίτητα τη διατροφή τους εγώ. Προτιμώ, γιατί δεν είμαι διατροφολόγος, προτιμώ να τους στέλνω σε κάποιον διατροφολόγο, ούτως ώστε να τους βγάλει μια πιο σωστή διατροφή με τα κατάλληλα συμπληρώματα. Και ναι, τους στέλνω σε έναν ειδικό διατροφολόγο που θα τους βγάλει μια πιο σωστή διατροφή για να μπορούν να πάρουν τις κατάλληλες τροφές. Διότι κάθε άτομο δεν έχει τα ίδια απαιτούμενα διατροφικά στοιχεία. Σωστά. Κάθε άτομο έχει διαφορετικά, διότι μπορεί κάποιο άτομο να έχει αλλεργία στα λαχανικά. Κάποιο άτομο μπορεί να έχει αλλεργία στα γαλακτοκομικά και ούτω καθεξής. So, πρέπει αυτά να τα γνωρίζει ο διατροφολόγος με αποτέλεσμα να του βγάλει μια πιο σωστή διατροφή και μετά να έρθει κοντά μου να του δώσω τα κατάλληλα συμπληρώματα. Ναι, πολύ σωστά. Μιχάλη μου, επειδή κάποιοι άνθρωποι έτσι λίγο φοβούνται στο να πάρουν κάτι το οποίο δεν γνωρίζουν, δεν είναι με συνταγή γιατρού. Τα προϊόντα αυτά είναι φυτικά, γιατί έχω ακούσει πολλές φορές κάποιους ανθρώπους να διερωτούνται κατά πόσον είναι φυτικά ή όχι και κατά πόσον πραγματικά θα μπορούν να τους βοηθήσουν και όχι να τους βλάψουν. Ποια είναι η άποψή σου? Πολύ ωραία η ερώτησή σου και σε ευχαριστώ που μου έκανες αυτή την ερώτηση, Άννα μου. Ναι. Τώρα σε ρωτώ σαν κόσμος και γενικά από τις απορίες και τις συζητήσεις που έχω έτσι και με φίλους. Το καταλαβαίνω. Γιατί εγώ είμαι πολύ υπέρ να παίρνει ένας άνθρωπος συμπληρώματα διατροφής και όταν γυμνάζεται και όταν δεν γυμνάζεται. Και απλά είναι έτσι απορίες που τις έχω και εγώ, γιατί τα συζητάμε και με ρωτάνε. Και τώρα ξέρεις, βρήκα την κατάλληλη ευκαιρία για να μάθω. Και χαίρομαι που είμαι εδώ, διότι μπορώ και απαντάω σε ερωτήσεις τις οποίες ναι, έχει ο πλήστος κόσμος. Ναι, τα συμπληρώματα διατροφής είναι όλα φυτικά. Δεν έχουν καθόλου αναβολικές ή παράνομες ουσίες μέσα. Το υπογραμμίζω αυτό. Και μπορεί να τα παίρνει ακόμα και ένα παιδάκι 10, 11, ακόμα και 12 χρόνων. Διότι, Άννα μου, έρχονται εκεί στο μαχαζί μου πάρα πολλοί και μου λένε μπορεί να πάρει και ο γιος μου ή η κόρη μου, η οποία είναι 11, 12 χρόνων, πρωτεΐνη ή αμινοξέα. Ναι. Η απάντηση είναι ναι. Μπορεί να πάρει και ένα παιδί 10, 11, 12 χρόνων πρωτεΐνη εφόσον δεν τρέφεται σωστά. Ναι. Γιατί η πρωτεΐνη θα αντικαταστήσει τη χαμένη πρωτεΐνη που δεν παίρνει από το φαγητό. Πολύ σωστά. So, ναι, είναι πολύ. Τώρα ανάλογα με την, παίζει ρόλο ανάλογα με την ηλικία ή το βάρος, το ύψος, τα κιλά, τις ποσότητες που πρέπει να καταναλώνουμε καθημερινά από κάποια συμπληρώματα. Ναι, κάθε αθλούμενος ή και μη αθλούμενος, ναι, παίζει ρόλο το ύψος, η ηλικία,
που μπορεί να καταναλώνει, ας πούμε, πρωτεΐνη. Σαν, ας πούμε, την πρωτεΐνη πρέπει να καταναλώνουμε ανάλογα με τα κιλά μας. Δηλαδή τώρα, αν κάποιος είναι, ας πούμε, 100 κιλά, πρέπει να καταναλώνει 1,5 γραμμάριο πρωτεΐνης ανασωματικού κιλού. Ναι. Δηλαδή 100 επί 1,5. Αν είναι περισσότερο, 110 επί 1,5. Αν είναι πιο λίγο, 80 επί 1,5. Και ούτω καθεξής. Δηλαδή 150 γραμμάρια κάποιος που είναι 80 κιλά πρωτεΐνη την ημέρα, νομίζω είναι υπεραρκετά. Ναι. Μιχάλη, μου θεωρώ ότι εμένα προσωπικά με έχεις καλύψει γενικά με όλες τις απορίες και έτσι τα ερωτηματικά που είχα. Θα ήθελα τώρα να μου πεις πού μπορούμε να προμηθευτούμε τα συμπληρώματα διατροφής, πού μπορούμε να σε βρούμε. Επίσης, μια παρέθεση, Άννα μου, ναι, συγγνώμη. Εκεί στο κατάστημα Pima Ipoti παρέχουμε και διατροφικά χάμπεργκερ, δηλαδή σπιτικά χάμπεργκερ, τα οποία είναι φτιαγμένα χωρίς καθόλου καπίρα, γλουτένη ή και λακτόζη. Απλά το αναφέρω αυτό, Άννα μου, διότι τα περισσότερα κατεψυγμένα προϊόντα προκαλούν πρόβλημα στα νεφρά ή και στο στομάχι μας ακόμη. Ναι. Ενώ τα συγκεκριμένα χάμπεργκερ τα οποία έχω εκεί από γαλοπούλα, κοτόπουλο και βοδινό δεν προκαλούν κανένα απολύτως πρόβλημα, διότι δεν έχουν καθόλου λακτόζη, καθόλου γλουτένη, καθόλου καπίρα και έτσι είναι απολύτως φυτικά χάμπεργκερ τα οποία μπορεί να τραφεί κάποιος αθλούμενος με αποτέλεσμα να αναπτύξει καθαρά την ποιοτική του μάζα, χωρίς να του επιφέρει οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας. Εγώ έχω προμηθευτεί αρκετά. Το ξέρω. Το ξέρω και έχεις θετικά σχόλια από ό,τι μου είπες. Λοιπόν, το κατάστημά μας μπορούν να το βρουν, είναι το λεγόμενο Pima Ipoti Supplement Stores. Είναι στην οδό Αγίας Φυλάξεως 16. Και είναι ανοιχτό καθημερινά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα επί καθημερινής βάσεως. Και μπορούμε να Σάββατο. Σάββατο μέχρι τις 3 το απόγευμα. Από τις 9 μέχρι τις 3. Σωστά, ναι. Πολύ ωραία. Μιχάλη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση έτσι που μας έδωσες. Πραγματικά ήταν πολύ σημαντικές οι πληροφορίες που πήραμε από σένα. Σου εύχομαι πραγματικά ό,τι καλύτερο. Εγώ θα σε επισκεφθώ να τα πούμε και από κοντά από το μαγαζί, γιατί θέλω έτσι να μου κάνεις ένα συνδυασμό γενικότερα. Ήταν χαρά μου που σε είχα σήμερα εδώ και έτσι ενημερώσαμε και τους τηλεθεατές μας. Θεωρώ είναι για κάτι πολύ σημαντικό. Είναι θέματα υγείας, είναι θέματα που αφορούν τον καθένα μας. Είναι θέματα τα οποία αφορούν και τον αθλούμενο και τον μη αθλούμενο, και τους μικρούς και τους μεγάλους. Και πιστεύω ότι ελπίζω μέσα από αυτή τη διεξοδική συζήτηση που είχαμε να καλύψαμε τους τηλεθεατές μας, ούτως ώστε να μην έχουν. Θεωρώ αντιπροσωπεύω τη μάζα του κόσμου. Γι' αυτό γιατί και εγώ. Είχα και εγώ αρκετές απορίες. Ελπίζω να σας καλύψα. Καλύψαμε αρκετά. Ναι. Από τα ερωτήματά μας. Μιχάλη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε εύχομαι καλή συνέχεια. Εμείς θα τα πούμε στο μαγαζί. Ευχαριστώ, Άννα μου, που με είχες στην εκπομπή σου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Επήγαιναν όλα καλά μέχρι τη μέρα που αγόρασα το πρώτο μου αυτοκίνητο. Επήγαινα με τον φίλο μου τον Jason να το φέρουμε. Φέρνουμε το, παρκάρουμε το έξω από σπίτι μου. Και φκένει η αγιά μου. Φανταστείτε τώρα μια κοτσάκαρη μαυροφορεμένη με κουρούκλα, να βουρά προς το αυτοκίνητο και φωνάζει «Κατεβείτε το να το καπνίσω!» Εμένα πέσαν τα μούτρα μου. Ο Τζέισον ενόμιζε να κάνω μια βομβιστική επίθεση. είχα για τον Τζέισον προσπάθει να έξω πρόσωπο και η αγιά μου ήταν μέσα στο αυτοκίνητο και αποκάπνιζε και έφτυνε παντού. Ρε ζήλη ρε κουμπάρε. Κράει το καπνιστήρι η αιά μου, κάνουν έτσι τον Τζέισον. Καπνίστου και σου ρε καστρίχη! Ο Τζέισον είναι παλάβος. Γυρίζει η αιά μου να λέει «Πού ξέρουν μάνα μου το διξένη που είναι τα πράγματα, πού ξέρουν το διξένη». Οι ξένοι, άσχετον ότι εμείς ήμασταν στην Αγγλία. Γυρίζει ο Τζέισον να λέει μου «Ζακ, what happened?» Πάτε, εγκάμε μας Κυπριακή να σφάλει ένα αυτοκίνητο. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί φιλοξενώ σήμερα μαζί μου εδώ στα πλατό μας ένα παιδί με απίστευτο χιούμορ, με αστήρευτο χιούμορ,
Ένα πολύ ταλαντούχο παιδί, ένα παιδί που εγώ προσωπικά τον είχα γνωρίσει μέσα από τα social media και δεν είναι άλλος από τον Ζαχαρία Ζανέτσου, stand-up comedy. Ζαχαρία μου, καλή χρονιά, καλώς ήρθες στην εκπομπή μας. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Είναι μεγάλη μου χαρά πραγματικά που σε γνωρίζω και από κοντά, γιατί σε παρακολουθώ και είμαι fan σου, το έχω πει και στο τηλέφωνο αυτό. Thank you, thank you. Άρχισα βίντεο, μου αρέσουν τα βίντεο σου πάρα πολύ, αλλά θεωρώ ότι σε αυτό που κάνεις, στο είδος που κάνεις, είσαι μοναδικός, πραγματικά. Ωραία, thank you. Ναι, και σε έχω ανακαλύψει μέσα από το TikTok και σε παρακολουθώ ανελειπώς. Που την καραντίνα, που την καραντίνα, ναι. Έτσι επαρκέψαμε και το TikTok, έτσι επαρκέψαμε εγώ και μάθαμε το TikTok. Ναι, σωστά. Και ξέρω εγώ, μόλις μας ανοίξαν την πρώτη φορά που μείναμε κλεισμένοι 5-6 εβδομάδες ήταν και έφυγα έξω, ακούγα τους φίλους που με παρπάνω είστε φοινικούς στη Λάγκανα και ακούγα τους φίλους που φωνάζαν «Παγγελέ! Παγγελέ! Ναι, για τα κασούμε!» Δεν υπολογίζα ότι ο κόσμος σας πέντε έβλεπα, θωρούν λίγο τα νούμερα, αλλά δεν υπολογίζα ότι ο κόσμος σας πέντε... Την απήχηση που είχε στην πραγματικότητα. Ναι, πολλά ωραία, πολλά ωραία. Ζαχαρία μου, μπράβο, σε ευχαριστούμε πραγματικά γιατί μας διασκεδάζεις και ειδικά σε αυτές τις μέρες που ήμασταν εσόκλειστοι στην περίοδο της καραντίνας, πραγματικά το χρειαζόμαστε. Ναι. Και ίσως ο κόσμος, γι' αυτό για σένα λειτουργήσε θετικά αυτό, γιατί ίσως ο κόσμος προσπαθούσε να βρει κάποιες διεξόδους για να γελάσει, να διασκεδάσει και ήταν ένας τρόπος αυτός. Σωστά. Ήμασταν πάνω ώρα, ήμασταν πάνω στα τηλέφωνα μας όλοι. Προσπαθούσαμε και εσύ να βρούμε κάτι, να γελάσουμε, να δούμε κάτι ενδιαφέρον. Να ξεφύγουμε λίγο έτσι από το μούτ αυτό της μοναξιάς, της θλίψης. Και κάνουμε και εμένα πάρα πολύ καλό, διότι γίνον καιρό ήμουν και μόνος μου μέσα ένα διαμέρισμα. Μόνος μου. Έμενες μόνος σου. Ναι, τέγια. Και λέει μη μάνα μου, μου τα έλα μείνε λίγο μαζί μας. Φοβούμουν εγώ. Διότι ξέρεις, ειδικά στην πρώτη καραντίνα. Στην αρχή, ναι, ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Ήμασταν όλοι. Και εγώ ήμουν έτσι πολύ προσεκτική. Ειδικά στην πρώτη. Εσύ, εγώ δεν θέλω αυτό. Έτσι έμεινα μόνο μου και για μένα ήταν μια ωραία διέξοδο. Είναι ωραίο πράγμα να βλέπει κάτι που δημιουργά να έχει απήχηση. Ναι, πολλά ωραία πράγματα. Να βλέπει ανθρώπου να σου λέω, αρέσει που είμαστε στα βίντεο σου. Είναι πολλά ωραία. Πραγματικά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε ευχαριστώ που είσαι σήμερα εδώ κοντά μας και έχω την ευκαιρία να σε γνωρίσω και προσωπικά. Χαίρομαι και εγώ να σου πω την αλήθεια και νωρίζω το πάρα άλλο πράγμα το TikTok. Το ότι βλέπεις κάποιον από TikTok και ξαφνικά βλέπεις τον μπροστά σου και αρέσει που μου μιλά ο κόσμος σαν να ζει, ξέρει με χρόνια. Ναι, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Μέσα από το TikTok σε έχει βάλει στο σπίτι του. Ναι. Σε έχει αγαπήσει και έχει γίνει κομμάτι από τη ζωή του. Καταλάβες τι γίνεται. Και μέσα από τα βιντεάκια σου, επειδή ενσωματωνόμαστε μερικές φορές, γιατί είναι η καθημερινότητά μας αυτά που σατιρίζεις, οπότε είσαι το δικό μας παιδί. Ναι. Καταλάβες τι γίνεται, Ζαχαρία μου. Ωραία λόγια τότε. Αρέσκει μου και στο stand-up μου, αρέσκει μου πάρα πολύ να σατιρίζω την καθημερινότητα. Ναι. Για μένα, επειδή μόνο μιας μόλις πεις κάτι που είναι το καθημερινό, ο άλλος μόνο μιας ταυτίζεται. Θέλει να μάθει. Ίνταλος βλέπεις εσύ την καθημερινότητα, ας πούμε. Το μου περνώ εγώ, εντάξει το βλέπεις εσύ. Ναι. Και είναι ενδιαφέρον το πράγμα. Και έχει πολύ χιούμορ, πραγματικά. Ναι. Λοιπόν, να πάρουμε έτσι λίγο τα πράγματα από την αρχή, ναι, Ζαχαρία μου. Η δική σου σχέση με το stand-up comedy πότε άρχισε? Η δική μου σχέση με το stand-up comedy άρχισε όταν ήμουν Αγγλία. Έτσι έκανα ένα workshop, βασικά 5, θα τα πω, σεμινάρια. Που έτσι 2 ώρες το καθέναν, δείξαμε λίγο πώς να γράφουμε, πώς να είμαστε στη σκηνή, πώς να λαλούμε τα αστεία. Έκανα και κάποιες νύχτες που είχα 7-8 λεπτά και πήγα σε μερικές open mic ονομάζονται, κάτι μικρά clubs που κάμενα στην open mic και όποιος ήθελε να πήγαινε να πιάσει μικρόφωνο. Έκανα και λίγο τούτο, αλλά τώρα στην Κύπρο άσυλα άρκεψα και κάνω το stand-up comedy. Μόλις ήρθα Κύπρο το 19, 1η του Απρίλη. Να σε διακόψω, μέχρι τότε ζούσες Αγγλία. Αγγλία, ναι, ήμουν 20 χρόνια Αγγλία. Εσύ γεννήθηκες Αγγλία? Γεννήθηκα Αγγλία. Μεγάλωσα Κύπρο. Ναι. Ήμουν 2 χρονών που ήρθα Κύπρο. Ωραία. Μεγάλωσα Κύπρο και μόλις έδειξα στο στρατό μου έφυγα από Αγγλία. Ναι, και επέστρεψες. Μετά από 20 χρόνια. Μετά από. Ναι. Ναι. Φαντάζομαι όμως θα ερχόσουν να. Έρχομαι στις διακοπές μου. Ναι, καλό. Ναι, έρχομαι να βλέπω το δίκο. Ένα μου, τους φίλους μου. Έρχομαι μια και δύο φορές το χρόνο. Και πήγαινα και Ελλάδα. Αρέσκει μου πάρα πολύ η Ελλάδα.
είσαι φορές που έπιανα μια μέρα Ελλάδα, ας πούμε. Έτσι, τόσο από, την, από την Αγγλία. Ναι. Εμένες Μπέρνιχαμ, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Ναι. Γιατί είχα διαβάσει το βιογραφικό σου. Και Ζαχαρία μου, εκεί είχες κάνει κάποια σεμινάρια, όπως ναι, μας ναι, είπες. Ναι. Όμως έκαμε και κάποιες παραστάσεις στην Αγγλία, αν δεν κάνω λάθος. Έκαμε παραστάσεις τώρα. Δεν έκανες τότε παραστάσεις όταν ήσουν στην Αγγλία. Ήταν κάτι open mic, δεν ήταν παραστάσεις. Okay. Ναι. Τώρα έκαμε, δηλαδή, που πήγα Κύπρο τον περασμένο Μάρτιν, έκανα μια παράσταση στο Μπέρμιγχαμ, στην εκκλησία, στο πολιτιστικό όμιλο του Αποστόλου Λουκά στην Αγγλία. Ναι, στο Μπέρμιγχαμ. Που είναι η αποδημή, και αμέ. Ζαχαρία μου, εσύ έμενε Μπέρμιγχαμ, μου είπες. Ναι, έμενα έξω από το Μπέρμιγχαμ. Εγώ ήρθα για εμφανίσεις, επειδή τραγουδώ, είχα έρθει για εμφανίσεις κυρίως με τον Γιώργο Τσαλίγη και τον Μπέρμιγχαμ ήταν ένας. Ένας προορισμός που ερχόμασταν πολύ συχνά. Τον Κωνσταντίνο τον Πίτσα. Ναι, έχω καλό με τον Κωνσταντίνο. Ναι, Κωνσταντίνο. Είσαι με τον Τσαλίγη. Ήμουν και την νύχτα στο Πίτσα. Στο ξενοδοχείο, ναι. Είχαμε πάει και σε αρκετά ξενοδοχεία και σε κάποιες αίθουσες δεξιώσεων. Ναι. Επειδή πήγαμε πολλές φορές. Ήταν πολλά ωραία σχέση. Και γνωρίζω πολύ κόσμο. Πολύ κόσμο που μένει Ελληνοκύπριους που είναι. Στην Αγγλία. Στο Μπέρμιγχαμ είναι γεμάτο Κυπρέοι και έχει πολλού χορκανούνου στο Μπέρμιγχαμ. Ναι, έχει πολλού από την Αραβική που είναι. Πάρα πολύ. Ναι, το ξέρω. Γιατί του γνωρίζω σχεδόν όλου. Ναι. Κάνουν ωραίε νύχτε. Πολλά ωραίε νύχτε. Και κάνουν το Σάββατο που ήταν. Τικιώνουμε από τη δουλειά και έρχομαστε στη συνεννήτη. Ναι. Είχα πάει, θυμάμαι, νομίζω υπάρχει και ένα σύλλογο αποδήμων. Σύλλογο αποδήμων, Αποστόλου Λουκά. Είχα πάει και εκεί. Ναι, είχα πάει και εκεί. Και έβγαμε το στάνταρ. Α, είναι εκεί. Ναι, και έβγαμε το στάνταρ. Ναι. Πάνω στην αίθουσα, πάνω τέλεια. Ναι. Ωραία, ζάμε. Τέλεια, τέλεια. Τα πράγματα που μιλώ για το στάνταρ μου ταυτίζονται πάρα πολλά οι Κυπραίοι και του εξωτερικού. Δηλαδή, το πρώτο μέρος, ας πούμε, έχω κάνει 1,5 ώρα που πάει το stand-up μου. Ναι. Και το πρώτο μέρος είναι καθαρά η ζωή που μεγάλωνα στην Κύπρο. Ναι. Και το δεύτερο μέρος είναι μια σύγκριση Κύπρου και Αγγλίας. Και είναι φοβερό. Το δεύτερο μέρος. Και είναι φοβερό. Λοιπόν, είναι, έχει πολύ, και πάρα να πολύ έχουμε την ευκαιρία να δούμε και ένα βιντεάκι έτσι από αυτή σου την σύγκριση. Ναι. Δηλαδή, τώρα μας έχεις πει ότι έχεις κάνει πρόσφατα, έχεις αρχίσει να κάνεις και παραστάσεις. Ναι, σόλο. Σόλο. Στην Αγγλία. Ναι. Και πανκύπρια στην Κύπρο, φαντάζομαι. Και πανκύπρια στην Κύπρο, ναι. Πολύ ωραία. Πες μας έτσι λίγο για την πορεία σου με το που ήρθες στην Κύπρο, πώς άρχισες, τι έγινε. Ναι. Μόλις ήρθα Κύπρο, ήθελα να ασχοληθώ αποκλειστικά με το πράγμα. Όταν ήσουν. Δηλαδή, από παιδί ξέρεις ότι θέλεις να κάνεις αυτό το πράγμα. Από παιδί. Ήσουν το πειραχτήρι της παρέας. Έπαιζα πολλά σε θέατρα. Ναι. Όπου μητσής και στο σχολείο, ξέρω. Και ήμουν και ναι, ο τύπος που έλεγε τα αστεία, το πειραχτήρι, λέει εσύ. Έκανα κάτι μιμήσεις. Ναι. Εντάξει, όχι πολλά καλές, με φανταστείς. Αλλά ήμουν γίνος ο τύπος που ήταν οι ενέργειες παρέας. Ναι. Και πάντα άρεσε και μου είπα, επειδή έκανα το θέατρο, πάντα ενδιέφερε με. Και που ήμουν Αγγλία, επίσης στην Αγγλία είναι πολλά μεγάλο το stand-up comedy. Είχα την ευκαιρία να πάω σε πολλούς stand-up comedy να δω. Και ξέρεις, άμα ειδικά μια νύχτα δεν θα ξέρω ποτέ μου ήταν ο Tom State, ένας Καναδός που ήταν στην Αγγλία και έβλεπα το. Και λαλό μου πάρε, τι μου πρέπει να κάνω, γίνεις και δεν θα... Ένιωθα ότι ήθελα να κόσμιν ένα πιο μικρόφωνο, ας πέντε. Να τους πω αστεία, χωρίς να είχα ετοιμάσει κάτι, τόσο πολλά. Λαλό, ήθελα να το κάνω. Ναι, και αυτό, μόλις ήρθα Κύπρο, έκανα τα σεμινάρια στην Αγγλία. Και μόλις ήρθα Κύπρο, μπήκα στο διαδίκτυο βασικά, δεν ήξερα κανένα. Μπήκα στο διαδίκτυο και έβαλα stand-up comedy της Cyprus. Και έφκαλε μου το Cyprus Comedy Central, που τούτο είναι μια ομάδα με κωμικούς. Ναι. Που κάνουν stand-up comedy γύρω στα 15 άτομα. Στην Κύπρο. Στην αυτό. Κύπρο, ναι. Το Cyprus Comedy Central. Γύρω στα 15 άτομα. Και κάνουμε νύχτες solo. Κάνουμε νύχτες που είναι line-up, που είναι 4-5 κομικοί και κάνουμε ο καθένας 20 λεπτά. Κάνουμε νύχτες open mic, όπου κάποιος από το κοινό μπορεί να έρθει να πιάει το μικρόφωνο. Διάφορες νύχτες. Ναι. Και τώρα τον Ιόβρη Δεκέμβρη είναι κάναμε το κάθε εβδομάδα. Λάβουμε να κάνουμε Λευκοσία, Λεμεσόν και Πάφο. Έτσι τώρα κάνουμε ένα μικρό break 6 εβδομάδες και να ξανακέψουμε το τέλος του Φεβρουάριου πάλι. Πολύ ωραία και σου εύχομαι καλή συνέχεια. Ναι. Το solo μου άρχισα εδώ, έκανα κάποια solo τον Ιόβρη
Και ξανά κάμα τον μήνα Λευκοσία, να κάμα Λεμεσόν και Λαρνάκα. Και αν δεν κάνω λάθος και αν είμαι σωστά πληροφορημένη, την Τετάρτη που μας πέρασε, ναι, βρισκόσουν στη Λεμεσό. Μάλιστα. Και είχες μια παράσταση δρόμο, στη ναι, Λεμεσό. Ναι, ναι. Πολλά ωραίο παράγεινο. Πάρω ο δρόμος, και που κάνουμε και τις εβδομαδιές μας με το Cyprus Comedy Central, και είναι πολλά ωραία. Είναι το τέλειος χώρος για stand-up. Έχεις τη σκηνή σου, ο κόσμος έχει τα τραπέζια του λίγο πιο κάτω να μπορεί να σε βλέπει, το φωτισμός εν τέλειος, δηλαδή θέλεις να λίγο σκοτεινάζει από οι θεατές και να είναι το φως πάνω σου. Ναι. Ξέρεις, καμιά φορά, αν σκοτεινά στους θεατές, ο άλλος εφάται να γελάσει με την ψυχή του. Ναι, ναι, αν έχει ναι, πολύ ναι. φως, ο άλλος είναι λίγο πιο συγκρατημένος. Ναι, 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 ναι. Και θέλεις τα γέγια. Έχεις απολύτω δίκιο, έτσι είναι. Υπεφυλάσσομαι τότε την επόμενη φορά που θα σε έχουμε στη Λεμεσό, θα σε... Ναι, να αποπιάσετε. Ναι, θα έρθει. Εννοείται αυτό. Ζαχαρία μου, τι σημαίνει για σένα το stand-up comedy? Stand-up comedy για μένα, πρώτα απ' όλα, για μένα είναι με πολλά ωραίο συνέστημα να πω έναν αστείο και να γελάσουν οι άλλοι. Τούτο για μένα είναι το, να είναι το πρώτο. Να διασκεδάσεις. Ναι, είναι το πρώτο. Ναι. Το ότι λέω ένα αστείο, διάμουν μεγάλη ευχαριστήση με το πράγμα. Ναι. Να πω κάτι και να γελάσει ο άλλος. Και που την άλλη, για μένα είναι και ωραίος τρόπος να ξεφεύγεις την καθημερινότητα για μένα. Δηλαδή, το ότι είναι να γράψω κάτι, έναν κείμενο δικό μου, να το παρουσιάσω, το ότι είναι να κάνω κάποιες πρόβες, ξεφεύγεις και λέω μου την καθημερινότητα. Ναι, σωστά. Και επίσης, πιάνεις την καθημερινότητα και χρησιμοποιάσεις σαν εργαλείο με την έννοια ότι είναι να μιλήσεις για τα πράγματα. Ναι, πολύ σωστά. Ναι, ναι. Ζαχαρία μου, να σε ρωτήσω λίγο τώρα. Πόσο δύσκολο είναι να μπορείς να κρατάς το ενδιαφέρον του κοινού, του θεατή που έχεις κάτω, καθ' όλη τη διάρκεια της παράστασης, αλλά να καταφέρνεις να κάνεις και τις εκρήξεις, τις οποίες θα μπορέσεις να μεταφέρεις αυτό που εσύ νιώθεις και αυτό που εσύ λες, να κάνεις τον άλλο να διασκεδάσει με αυτό. Πόσο δύσκολο είναι αυτό? Είναι αρκετά δύσκολο. Όμως χρειάζεσαι ώρα να πας στη σκηνή. Δηλαδή, όπως είπα μόλις ήρθα τον Απρίλιο του 19, η πρώτη μου παράσταση ήταν 6-7 λεπτά μόνο. Ναι. Δηλαδή, απλά και μόνο να πιάω το μικρόφωνο και να κάνω λίγη αστεία, τούτον είδα. Και μετά από τα 6-7 λεπτά, πήγαινε στα 10. Ύστερα πήγαινε στα 15. Ύστερα κάναμε παράσταση που έκανα 15 στην αρχή και 15 στο τέλος. Σιγά σιγά. Και χτίζεις. Και σε μια φάση που χτίζεις έτσι καμπόσα αστεία τα οποία ξέρεις ότι δουλεύουν, λες ok, ήρθε η ώρα να τα βάλω όλα μαζί και μαζί με τη διαδραστικότητα και με το κοινό να βγάλουμε μια παράσταση, ναι, ας πούμε. Και τώρα πάει 1,5 ώρα. Και φαντάζομαι και με την εμπειρία σιγά σιγά εξοικειώνεσαι και με το κοινό, ναι, γιατί είναι άμεση επαφή. Ναι, ναι. Καταλάβεις τον εαυτό σου πριν αρκεί πάση σκηνή, δηλαδή μόλις άρκεψα, φίλε, τρέμα. Τα είχα πότε να βγω στη σκηνή. Υπάρχει όμως αυτό το μικρό το άγχος σε όλους τους καλλιτέχνες, λίγο. Σας υπάρχει. Στα πρώτα 3 λεπτά, νομίζω, που είσαι πάνω στη σκηνή, θα αποβάλεις. Ναι, ναι, στα χαλαρώνεις. Έτσι, σωστά. Αν δεν το έχεις τσίντο λίγο το άγχος, δεν θα είσαι παραγωγικός. Να αναλύσεις και ό,τι θέλεις γίνει. Πρέπει να έχεις λίγο άγχος. Είναι το ενδιαφέρον. Αλλά πρέπει να νιώθεις παραπάνω ότι ανυπομονώ. Τούτον πράγμα το νιώθεις. Αν δεν το νιώθεις, το μεν το κάνεις. Να νιώθεις ότι ανυπομονώ. Αυκό τώρα η ώρα μου να πω τα αστεία μου. Πράγμα ναι. Έχεις απόλυτο δίκαιο. Τώρα θα ήθελα να σε ρωτήσω, συγκριτικά με την Αγγλία, ποιο πιστεύεις ότι είναι πιο δύσκολο κοινό, η Κύπρος ή η Αγγλία? Θα έλεγα διαφορετικό είναι το κοινό, με την έννοια ότι στην Αγγλία το stand-up comedy δουλεύει, έχει τώρα δεκαετίες. Ναι. Ενώ στην Κύπρο... Και είναι πιο εξοικειωμένος ο κόσμος. Ναι. Στην Κύπρο τώρα το μάθαμε. Ναι. Άρα, διαφορετικό, δεν θα πω δύσκολο ή εύκολο, απλά διαφορετικό. Πρέπει να ξέρεις πώς να το χειριστείς. Δηλαδή, κάποια αστεία που μπορεί να κάνεις στην Αγγλία δεν θα κάνεις στην Κύπρο. Ναι. Δεν θα πειράξεις τον άλλον όσο μπορεί να πειράξεις κάποιον στην Αγγλία. Ναι. Στην Αγγλία, που βάζει stand-up comedy, είναι πιο εξοικειωμένοι, θέλουν να κάτσουν πρώτον τραπέζι για να τους πειράξεις. Ναι, ναι, θέλουν τον το πράγμα. Ναι, 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 ναι. Ενώ στην Κύπρο είμαστε λίγο πιο συγκρατημένοι. Ναι, πιο συγκρατημένοι. Πιστεύεις όμως ότι οι Κύπροι είναι πλέον ανοιχτοί στο καυστικό χιούμορ? Ναι, ναι, ναι. Άρχισαν σιγά σιγά έτσι να οδηγούν τα πράγματα στην καταστήση? Αρχίσαν, ακόμα έχουμε κάποιες τάσεις που μας παίρνουν λίγο πίσω, αλλά αρχίσαν. Σιγά, σιγά, ναι, 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 ναι. Πολύ ωραία. Και στις παραστάσεις σου, Ζαχαρία μου, αυτοσχεδιάζεις? Ναι, και σίγουρα. Αυτοσχεδιάζω. Ναι. Και έχει και τα κείμενα σου. Ναι. Για μια παράσταση, 1,5 ώρα δεν μπορεί να είναι μόνο αυτοσχεδιασμός. Ναι, έχεις και σίγουρα, τα κείμενα σου, τα οποία έγραψες, ξέρεις ότι δουλεύουν. Και μεταξύ
των κειμένων κάνει και κάποιες, κάποια διάδραση με ο κοινό, κάποια ρωτήσεις να σου απαντήσουν, μπορεί να δεις κάτι να σχολιάσεις. Ναι. Τι βαθμό δυσκολίας έχει το να αυτοσχεδιάζεις εκείνη την ώρα πάνω στη σκηνή που είσαι σε κόσμο? Είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Και αυτό νομίζω θέλει, όχι θέλει, θεωρώ ότι με την εμπειρία και την τριβή του επαγγέλματος αποκτά σιγά σιγά την αυτοπεποίθηση για να μπορείς να αυτοσχεδιάσεις. Έτσι. Τα λέω σωστά, γιατί δεν είμαι ειδικό. Εγώ ακούω ακριβώς να μπορεί να πει, διότι είναι ακριβώς όπως το είπες. Ναι, μιλάω σαν. Ναι, 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 όχι, ζήτηκα. Και σαν καλλιτέχνη, αλλά από κάποιον άλλον οπτική. Ήταν να σου πω, φαντάζομαι, εντάξει, είναι αυτοσχεδιασμό, αλλά το ότι έχει αυτοπεποίθηση και με το επάγγελμα σου, α πούμε, που φτιάχνει πασχέδια. Εντάξει, καμιά φορά και εγώ αυτοσχεδιάζω στα τραγουδιά μου, τα ξεχνάω τα λόγια. Τα γάμνε με τη μάνα μου, είμαστε μισή. Όπου καθάριζε, μα ξέρετε τα λόγια, δεν σταματά. Αλλά εσύ μάθατε πάντα τα λάθος λόγια. Ναι, από τούτο είναι το ωραίο. Λοιπόν, ποιο από τα κοινωνικά θέματα που γενικότερα σατυρίζεις σε εξητάριες έναν περισσότερο, Ζαχαρία μου? Να μιλώ για τους γονείς μου. Αλήθεια? Ναι, και αρέσκει μου πάρα πολύ το πράγμα. Η παράσταση μου. Αρέσκει μου πάρα πολύ να μιλώ για τους γονείς μου. Εντάξει, μιλώ με τους γονείς μου, αλλά για να πω, ο άλλος που να ακούσει ταυτίζεται. Επειδή η Κυπρέα η μάνα, ο Κυπρέος ο παπάς. Είναι κλασική φίλη, κλασικές φιγούρες. Ναι, ναι. Ναι. Έτσι, εν τούτα κάνουμε ας πούμε εμένα να γελώ παραπάνω. Ναι. Άρα κάποιοι ρωτούμε, κάνεις πολιτική σάτυρα. Δεν με ενδιαφέρει το πράγμα. Ναι. Σαν εμένα, ας πούμε, δεν γελώ τόσο πολλά με τα πράγματα. Γελώ παραπάνω, άμα σκέφτεται κάτι που κάνει ο παπάς μου, κάτι που κάνει η μάνα μου, σκέφτεται παραπάνω τώρα και γελώ, ας πούμε. Και πάνω σε αυτό που λες, θέλω να δούμε τώρα ένα βιντεάκι που έχει ανεβάσει και ο Ζαχαρίας Δανέτσου στο Ζαχαρίας Σούκαρ. Ζαχαρίας Σούκαρ στο TikTok. Ναι. Που αφορά μητέρα με γιο. Ναι, σωστά. Αγγλίδα μητέρα με γιο, Κύπρια. Κύπρια μάνα και Αγγλίδα. Ναι, ναι, σωστά. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Hi darling. Hi mom. Honey, you didn't finish your fish and chips. Are you feeling all right? I got a bit of a stomach ache. I'll make you a soup then. I'll see you downstairs in 5 minutes. Να τη γιώσω και να καθαρίσω. Να καθαρίζεις τώρα! Μα αν δεν σου πέσει μπόμπα μέσα και κλείς τα μάτια, δεν να ακούν οι μεθαμένοι. Εντάξει, να καθαρίσω. Και τα παπούτσια σου να μένει με τα λαμπόδα, να νύχια. Ένα πιάμε κακά παντά, δεν να μας σκοτώσεις όλους τα μεθαρά σου. Ο κύριπα σου, γιατί δεν φάεις το φάι σου. Πονολίω την τζιγιά μου. Κλάσε να σου περάσει. Να έρθει να το φάεις. Έχει μωρά στην Αφρική που μηνούσει. Ναι, που θέλει να κάνω ρε κουμπάρε. Αν τα βάλουμε σε ένα φάκελο να τα τυλίξω όσο τα στείλω. Από ένα γουί του γονιού παραγωνιά κοιμάται. Εδώ που σημαίνει το πράγμα. Ζαχαρία μου, πόσο πιστεύεις ότι σε έχει βοηθήσει γενικότερα η προβολή των βίντεο σου μέσα από τα social media? Πόσο σε έχει βοηθήσει? Έχει βοηθήσει με την έννοια ότι είμαι αναγνωρίσιμο πρόσωπο, ας πούμε, και βοήθησε με να έβρω και κάποιες δουλειές. Ναι. Δηλαδή κάποιες διαφημίσεις. Ο κόσμος ξέρει τώρα για το stand-up comedy μου, άρα είναι ενδιαφέρον να δει πού κάνω για να έρθει να με δει. Ναι. Τούτο δεν βοηθήσει. Θα μας τα πεις και αυτά. Θέλω να μας πεις λίγο και τις σελίδες που θα μπορούμε να ενημερωνόμαστε και για τις παραστάσεις σου. Ναι. Να τα αφήσουμε προς το τέλος όμως αυτά. Έτσι για να μας μείνουν και πιο καθαρά στο μυαλό. Εσύ σαν Ζαχαρίας, έχεις ξεχωρίσει κάποιους ανθρώπους που ασχολούνται με το stand-up comedy στην Κύπρο? Ναι, καλό. Ποιους στην Κύπρο? Πολλά. Αν θες μπορείς να μας πεις. Ναι, να σας πω. Αν δεν σε παίρνω σε... Αλλά καθόλου, δεν θα πούμε κάτι κακό, αντίθετα. Ναι, 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 όχι, όχι. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που χαίρομαι που δουλεύω μαζί τους. Πολλά δημιουργικοί, έχουν και το δικό του στυλ και είναι πολλά ωραία. Κωνσταντίνο Ψηλίδης. Ναι. Παύλος Παυλίδης, Κρίσταλ, είναι η Κριστά Χριστοφή, και εγώ είχαμε μια ομάδα που έκαναμε μαζί έτσι ένα διάστημα. Ξέρω εγώ στα μπουζούκια που αλλάζουν σχήματα, ναι. Τούτους τους τρεις πολλά ωραίοι. Μετά Μάικ Ρολέμου, Γιώργος Κυριάκου, που τους αγαπημένους μου, και ο Γιώργος Κυριάκου είναι ηθοποιός, παίζει μέσα στη Φαμίγια, πάρα πολλά, σπουδαίος ηθοποιός και σπουδαίος στα ναι. Κομίδια.
Και έχει ένα μιτσί τώρα που άρκεψε έτσι. Άρκεψε λίγο πιο μετά από μένα, αλλά λίγο πιο μικρό που μένα σε ηλικία. Ο Χαμπή. Ναι. Πολλά ωραία, πολλά ωραία. Έτσι, είναι ωραίο το πράγμα, διότι νιώθω ότι η σκηνή του stand-up comedy άρκεψε να ανεβαίνει, δημιουργεί events. Μπράβο. Και είναι ωραίο το πράγμα. Μπορούν να γίνονται πιο ωραίες συνεργασίες. Ναι. Ο ένας δίπλα από τον άλλον, ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, είχαμε παράδειγμα λίγο μετά την πρώτη χρονιά, πρώτη Παρασκευή μετά την πρώτη χρονιά, είχαμε πιάμε ο Μαρίνος ο Χατζηβασιλείου στην Αγία Βαρβάρα που είχε εδώ μέσα το καφενείο. Συνήθως βάλει ρεμπέτικες νύχτες, ναι. Και είπε μου: α, θέλω να κανονίσω μια stand-up comedy νύχτα. Μόνο μια, λέω του φυσικά. Και πια τηλέφωνο τον Παύλο Παυλίδη, τον Χαμπίνιο Γιώργο Κυριάκου, οι τέσσερις μας έκαναμε 2 ώρες show. Εφόσον να του πει. Διότι ναι. Ξέρει ότι όποιο είναι αρχικά στην ιστορία είναι έναν πελαμό. Και υπάρχει χημεία. Ναι, ναι, ναι. Και εν τούτο, μπορεί και έξω ας πούμε, από το stand-up comedy να βρεθούμε, να πιούμε καφέ μα. Ναι. Και δημιουργούνται ιδέε φίλοι. Υπάρχουν οι σχέσει. Ναι, ναι, οι ανθρώπινε σχέσει. Πολύ ωραία. Ζαχαρία μου, τι χαρακτηρίζει το Ζαχαρία Ζανέτου. Τι σε χαρακτηρίζει. Νομίζω είμαι έτσι τύπο που σέβεται. Πολλά σημαντικό για μένα ο σεβασμό. Να σέβεσαι και τους πιο μεγάλους σου και τους πιο μικρούς σου. Ναι, πάντα να σέβεσαι τον άλλον είναι πολύ σημαντικό. Είμαι workaholic, δηλαδή άμα δουλεύω πάρα πολλά. Ειδικά άμα να βάλω κάτι μέσα στο νου μου, να το επιδιώξω και να κάνω ό,τι χρειάζεται για να το αποκτήσω. Σας πέντω ράστο που κάνω stand-up comedy και τα βίντεο μου. Ήλα, λέω μου ρε πέλε, ανοίξει την άσυλα 10, 11, όχι τα. Επειδή βίντεο στο TikTok, τα είχα ξύπνα ότι ήταν τζανάδε, ξέρεις, να βγει πας και... Όχι, είναι έτσι. Εγώ ξέρεις τι έχω προσέξει, για αυτό που λες. Από τα βιντεάκια που έχεις στο TikTok, επειδή φαίνεται ότι υπάρχει... Δουλειά μέσα και είσαι τελειομανής. Ναι. Δηλαδή, παρόλο που ανεβάζεις ένα βίντεο στο... Δηλαδή, από την αρχή στο λέω αυτό, από τότε που σε πρώτο είδα. Λέω, αυτό το παιδί πρέπει να σπαταλάει πολλές ώρες για να στήσει αυτά τα 2-3 λεπτά, δεν ξέρω πόσο πάει, ναι, το κάθε, ναι, ναι, βίντεο, γιατί φαίνεται η δουλειά μέσα στα βίντεο αυτά. Ναι, ναι, ναι. Εκτός από το ταλέντο. Δηλαδή είναι ο χώρος... Κάτι που να φορήσω, λεπτομέρειες. Ναι. Μπορεί να είναι γαλήνη. Πολύ έξυπνα αυτά που φορεί. Ναι, ναι, μα... Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Όταν σατιρίζεις γυναίκες, ξέρεις τι μου αρέσει. Δεν δίνεσαι... Όχι, ξέρεις τι κάνει. Ναι, ναι, αυτό. Δηλαδή, κλαίω, πραγματικά σου μιλώ, κλαίω. Ενώ δεν είναι αυτό που περιμένεις, δηλαδή ότι θα βάλει κάτι, ένα γυναικείο ρούχο, κάτι, κατάλαβες. Κάνεις δικούς σου αυτοσχεδιασμούς, δικά σου πράγματα και είναι πραγματικά τόσο ξεχωριστά, αλλά ταυτόχρονα τόσο αστεία. Ναι, ναι, ναι. Συγχαρητήρια, πραγματικά. Ευχαριστώ. Α πούμε, που κάνω τη Μαρίτσα, α πούμε, που είμαι ο Κωνσταντίνο Μανολί και τον Αντωνάκη, που φορεί τη φανέλα την. Βέβαια. Έχω μια παρέα. Αυτή είναι φανέλα δικιά σου, έτσι και την βάζει. Γυρίζει μια άλλη πάντα. Γυρίζει μια άλλη πάντα, πρώτη ανάποδα. Ναι, γιατί φορεί με το ένα μάνι, έτσι δεν είναι. Γι' αυτό σε λέω, κλαίω με αυτά, κλαίω πραγματικά. Μπράβο σου, Ζαχαρία μου. Και τα μαγιά της πράγματι στην μια πάντα, ξέρει. Ναι, ναι, ναι. Πάντα ναι, σε στάρι, ναι, ναι. Αλλά η περούκα με αξί είναι πάντα ένα κανάστατη που στην πάνω. Αλλά τα μαγιά, ναι. Ναι, ξέρεις τι άλλο μου αρέσει. Δηλαδή, θα κάνεις έναν τύπο ο οποίος έχει μουστάκι. Ναι, δεν, ναι, θα πάει να βάλεις ένα ψεύτικο μουστάκι. Ωραία. Θα βάλεις το χάρτινο, το αυτό που το ζωγράφισες εσύ. Κατάλαβες και είναι πραγματικά με πολύ πετυχημένα. Ωραία το ήταν, ωραία. Εντάξει. Είναι κάτι διαφορετικό, Ζαχαρία μου, καταλάβες. Είναι κάτι διαφορετικό. Ο άλλος είναι να καταλάβει όταν είσαι. Αν κάνει κοπιέ, ενώ καταλάβει ο άλλος. Δεν το θέλει το πράγμα. Ακριβώς. Να δουν κάτι που δεν ξαναείδα. Ναι, είναι η δική σου ταυτότητα, η δική σου προσωπικότητα σε αυτό που κάνει. Είναι η σφραγίδα σου αυτό. Ζαχαρία μου, εσύ σαν προσωπικότητα πιστεύει πω γενικότερα το χιούμορ πρέπει να έχει κάποια όρια. Δηλαδή, έχω ακούσει αρκετούς ηθοποιούς ή κωμικούς ή ανθρώπους που ασχολούνται, ναι, με το stand-up comedy που λέει ότι η σάτιρα δεν έχει όρια. Ναι. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι... και σατιρίζουν και στην τηλεόραση, είναι αρκετούς πολιτικούς, ναι, και αυτά. Εσύ θεωρείς ότι πρέπει να έχει κάποια όρια. Τούτο πράγμα νομίζω είναι προσωπική άποψη. Του καθενός. Ναι, του καθενός. Για μένα, έχει. Έχει κάποια πράγματα που έθενα, δεν θα σατήριζα. Εντάξει, λόγω εγώ σαν προσωπικότητα. Σαν προσωπικότητα, ναι, θα νιώθω ότι, ναι, κάποια πράγματα
καλύτερα να τα φύγεις έξω από την κωμωδία. Ναι. Έχει κάποια πράγματα, ναι, ναι. Υπάρχουν όντως κάποια πράγματα που θεωρείς ότι θα ενοχλήσουν. Για μένα ναι, ενοχλήσουν ή και εμένα. Πάλι, εγώ είναι από κάτι που να, βρίσω, που να βρω εγώ αστείο. Ναι. Δηλαδή, εν τα λέω, επειδή δεν βρίσκω αστείο το πράγμα. Ναι, γι' αυτό κατάλαβα, τον λόγο. Κατάλαβα, ναι. Κατάλαβα τι εννοείς. Έχει κάποιους που τους αρέσει πάρα πολύ το shocking. Ναι. Είναι έναν είδος του stand-up comedy το shocking. Κάνε να πεις κάτι που είναι shocking και αρέσκει τους, δεν τους αρέσει. Εμένα δεν μου αρέσει το πράγμα. Επειδή έτσι όταν σε ρώτησα και τι σε χαρακτηρίζει και μου λες ο σεβασμός, μάλλον δεν θέλεις να φέρνεις τους ανθρώπους σε δύσκολη θέση. Ναι, 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 ναι. Αυτό αντιλαμβάνομαι από τη συζήτηση που έχουμε. Αυτά τα αστεία τα παραπάνω είναι πάνω μου. Σαντηρίζεις τον ίδιο σου τον εαυτό. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, σαντηρίζω οι καταστάσεις ας πούμε, αλλά τα παραπάνω αστεία είναι πάνω μου. Δεν μ' αρέσει να φέρνω άλλον κόσμο σε άβολη θέση. Γι' αυτό με τη διάδρασή μου που κάνω με τον κοινό. Πάντα λίγο προσεκτική. Πάλι θα ήθελα να φέρω κάποιον για να πω δεν τον κοινό εντάξει έτσι. Θα κάνω κάτι έτσι. Δεν μου αρέσει. Είναι θέμα χαρακτήρα και προσωπικότητα αυτό. Ζαχαρία μου, τώρα από ό,τι γνωρίζω, κάνεις και παραστάσεις πανκύπρια. Έτσι δεν είναι όπως μας είπες πριν. Και όπως είπαμε την προηγούμενη Τετάρτη, την Τετάρτη που μας πέρασε, μάλλον ήσουν στη Λεμεσό. Τώρα πες μου λίγο, έχεις κάποιες ημερομηνίες που μπορείς να τις αναφέρεις τώρα, να τις δημοσιεύσουμε, συγγνώμη, για να γνωρίσει και ο κόσμος πού μπορούμε να σε δούμε, πότε μπορούμε να σε δούμε, ναι. Σε ποια πόλη. Η επόμενη μου παράσταση είναι στη Λάρνακα, στο Άβαλον. Κάνω το σόλο μου για μένα, είναι στις 26 του Γενάρη την Πέμπτη. Η ώρα 8.30 είναι η επόμενη μου. Και μετά να... Το Άβαλον που βρίσκεται. Το Άβαλον είναι στη Λάρνακα. Λάρνακα. Ναι, Λάρνακα. Άβαλον Λάρνακα, 26 πρώτου, 5η, η ώρα 8.30. Ναι. Εντάξει, μετά σε Φινικούδο, στον δρόμο Φινικούδο. Τούτη είναι η τελευταία μου ημερομηνία για το σόλο μου. Ναι. Και που το Φεβρουάριο αρχίζουμε νέες παραστάσεις με το Cyprus Comedy Central που να είναι εβδομαδιές. Για μένα μπορούν να τα έβρουν στα social μου. Ναι, ναι, θέλω να μου πεις και ποιες σελίδες στα social media έχεις, οι οποίες ανεβάζεις και τη δουλειά σου, αλλά ταυτόχρονα ενημερώνεις και τον κόσμο για τις εμφανίσεις σου. Ναι. Να πω αυτή που ξέρω εγώ και ακολουθώ εγώ. Είναι ο Ζαχαρίας Σούκα στο TikTok. Σωστά, ναι, ναι. Τα υπόλοιπα θέλω να μας τα πεις εσύ. Θα τα πω εγώ. Ή στη σελίδα μου στο Facebook, που είναι το Ζαχαρίας Stand-Up Comedy. Έχω μια σελίδα στο Facebook, ναι, που βάλω για μένα πάλι τις παραστάσεις μας, τα βίντεο μου και όλα. Ή στο Instagram, που είναι το Ζαχαρίας Ζανέτου, κολλημένο όλο μαζί, Ζαχαρίας Ζανέτου, με CH. Όλοι βάλουν H, είναι ZACH, Ζαχαρίας Ζανέτου, που πάλι για μένα και στα story μου να δουν και για τις παραστάσεις μου. Είδα ότι ενημερώνεις και, και μέσα από κάποια βιντεάκια σάτιρας ενημερώνεις και για παραστάσεις. Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Νομίζω, θυμάμαι, κάτι είχες πει μια μέρα ότι σε ένα βιντεάκι ότι εδώ είναι και δωρεάν, κάτι ναι, ναι, ότι ναι, 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 αυτό που προσφέρω τώρα σε εσάς με τα βιντεάκια, ναι. Αλλά το είπες πολύ έτσι. Ναι, 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 ναι. Επειδή ένας ο χαρακτήρας που κάνω, ο Κωστής του Μανώλη, ότι είναι πολλά τσιμπούνης. Τσιμπούνης, ναι. Αυτό. Είχα κλάψει και με αυτό. Σε παρακολουθάνε λοιπόν. Τέλεια, λοιπόν, θα ήθελα να δούμε ακόμη ένα βιντεάκι από τον Ζαχαρία Ζανέτου και θα συνεχίσουμε. Απά, ο Εμπάπε, Γάλλος, ναι. Γάλλο, ρε. Ρε, ο Εμπάπε, Κυπρέος, ρε, που την έμπαν της Πάφου. Κυπρέος. Ναι ρε, που γεννήθηκε στο νοσοκομείο, ερώτησε τον τζίριν του η νοσοκόμα πώς θέλει μπούζαστε κι είπε της τσίνος έμπα και έγραψε τσίνη έμπα πέ. Ο Σάτιο Μάνε, τούτοι έπιαν τα ονόματα τους που τις ζουγές των παππούων τους. Ο Σάτιο Μάνε, ενάγκωνας του Σαΐ του Αμανέ, ετραούαν αμαρέσεις τα Παναΐρκα. Ο Φιλ Φώτεν, άγγωνας του Φιλιππίδου Φωτά, ήταν ηλεκτρολός, εμπούλα φωτιστικά στα φώτα του καλησπέρα. Ο Νίκολο Μπαρέλα, άγγωνας του Νικολίτου Βαρέλα, είχε δική του Βαρέλα και ξυγότριζαν τα σπίτια. Πες μου ότι είναι και ο Μέση Κυπρέος. Ναι ρε, και εκείνος Κυπρέος, ο παππούς του ήταν κοντός, ήταν ως τη μέση. Απά, να μας πελάνεις εσύ. Πες μου ότι είναι και ο Λεβεντόφσκι Κυπρέος. Ο Λεβεντόφσκι ρε,
Ρε, έχει πιο κυπριακό όνομα που το Λεβεντόσκι. Ήταν το πιο όμορφο μωρό μες στο σχολείο και βγάλαν τον Λεβέντη. Και μετακομίσαν στην Πολωνία και αλλάξαν του το όνομα του και κάμαν τον Λεβεντόσκι. Και επειδή ο κόσμος δεν έκρατε ριάγια, έπιαν Πολωνία μπαρπαδιδί και κραούσαν πάνω του στην γιά σου. Λοιπόν, Ζαχαρία μου, τα επόμενα σου επαγγελματικά σχέδια και στόχοι. Τώρα έχουμε τη σόλο μου η παράσταση, την οποία σε κάποια φάση μάιν Ιούνιν θα κάνω ένα recording για να το βάλω πάνω στο YouTube. Τσιν τον τζερόν φκένει και η δεύτερη μου παράσταση, που πάλι είναι ένα μισή ώρα. Άρα μόλις τη βάλω το είπα στο YouTube, να έχω μια νέα παράσταση να μπορώ να κάνω σόλο. Να συνεχίσω με το stand-up comedy μου και με τα άλλα τα παιδιά να κάνουν τα line-ups, να δουλεύω για το Cyprus Comedy Central. Τούτα είναι βασικά, εντάξει, δεν έχω κάτι άλλο και συνεχίζω με τα βίντεο μου, όπως είπα. Στο εξωτερικό, στο Birmingham, έχεις προγραμματισμένες κάποιες εμφανίσεις? Δεν έχω προγραμματισμένα τούν τη στιγμή, αλλά θέλω να κάνω ακόμα μια. Δηλαδή να πάω Birmingham, Λονδίνο και Manchester. Ναι. Σαν να σπένε, να το συνδυάσεις, ναι. Έκανα live στο TikTok και έλεγα στους γίνους που πήγαμε στο live ότι κάνω σαν να κόμμα διάβρος στη Λέμεσον και ρούσαμε Αγγλία, πότε είναι άρτης. Τα είχα και Λονδίνο και Λίτς, ρούσαμε και Μάτσεστερ. Έχει τόπους που θέλω πολύ να πάω και θέλω να πάω και Ελλάδα. Ρόδο, ρωτούμε για Ρόδο, πότε να έρθει Ρόδο, πότε να πάω στη Θεσσαλονίκη. Τα βίντεο που βάλω τώρα στο Facebook πάσει πολλά Ελλάδα. Ναι. Και αρκέψα να μαθαίνουμε και από εκεί και ρωτούμε συνέχεια. Υπάρχει αρκετή συνέχεια στον ελληνικό κοινό. Ντούμε, προσπαθούν τη στιγμή. Και σιγά σιγά διχτυώνεσαι. Ναι. Προσπαθούν τη στιγμή να έβρω έτσι το σωστό manager, θα έλεγα, που να βοηθήσει να κλείσω δουλειές. Και δουλειές. Ναι. Αν χρειάζεσαι οποιαδήποτε βοήθεια, εντάξει, μπορώ να σε βοηθήσω. Να σου, αυτό. Για booking. Ναι, καλό, ναι, τέλεια. Ναι. Να σου μιλήσω. Υπάρχουν κάποιοι συνεργάτες που έχω που το ίδιο πράγμα είναι. Είναι εμφανίσεις, είναι διασκέδαση, είναι ψυχαγωγία. Ναι. Θες να μου κάνεις ένα χαρακτήρα? Σου είναι δύσκολο τώρα? Όχι, καθόλου. Είσαι πια έτσι απροετοίμαστο? Ναι, καθόλου. Ναι. Αν δεν κοίτα, πια stand-up comedy απροετοίμαστο σημαίνει ότι είναι καλή. Σωστά. Είπα σε εμένα, αρέσκουν πάρα πολλά και είναι από ενώ πατέρα και μητέρα. Ναι. Τα χάνει η Μαρίτσα. Ναι. Εγώ στη, ένα ώρα είσαι του μωρού μια Kipling βαλίτσα. Και σε πολλά τέτοια στιγμή, έχουν πάρε! Θέλει Kipling βαλίτσα. Ακέρα την βαλίτσα που έχει holiday. Έχει και τροχούθηκια. Μπράβο, ωραίο, μπράβο, Ζαχαρία. Πάγκαλα. Πάγκελε. Το στραβώνει στο στόμα εδώ. Πάγκαλο. Λοιπόν, Ζαχαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που σε είχα σήμερα και σε φιλοξένησα εδώ στα πλατό μας. Ήταν μεγάλη μου χαρά. Σου εύχομαι πραγματικά μέσα από τη ψυχή μου ό,τι καλύτερο σε όλα αυτά τα πράγματα που κάνεις, να πραγματοποιήσεις όλους σου τους στόχους και όνειρα. Και εμείς εδώ είμαστε και είμαι σίγουρη ότι σύντομα θα τα ξαναπούμε και σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ελπίζω, ναι, αδύο, αλλά θα τα πούμε και σε παραστάσεις σου. Εγώ επιφυλάσσομαι ότι θα έρθω να σε δω. Εννοείται, πρέπει να έρθεις. Ναι, να περάσουμε πολλά ωραία. Λοιπόν, Ζαχαρία, καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, ό,τι καλύτερο. Thank you. Τρελάδικο μια μέρα θα με κλείσεις.